Κυρία Λίζα μου, πόσο χρόνο είστε? Τη Δευτέρα γίνουμε 92. Τη Δευτέρα. Για πείτε μου, με τι δουλειά κάνατε? Τώρα, έχω πόσα χρόνια, τώρα είμαι συνταξιούχος είμαι τώρα. Έχω πόσα χρόνια συνταξιούχος, αλλά και ήμουν ΜΕΑ. Η αλήθεια είναι, ήθελα να γίνω δασκάλα στην αρχή, πάντα. Εγώ γεννήθηκα Ρωσία, στη Γιάλτα γεννήθηκα, στην Κρυμαία δηλαδή, τώρα που μαλώνει η Ουκρανία και τη θέλει, την Κρυμαία, ναι. Και ήρθαμε το 38, ήμουνε όταν ήρθαμε 5 στα 6, δεν είχα τα 6, γινόμουν το Μάρτιο και δεν ήξερα ελληνικά τίποτα. Δεν ήξερα, ρωσικά τέλεια, και μπορώ να πω ότι το 85, βέβαια μεγάλη το 85, πήγα στη Ρωσία εκδρομή και συμπορούσα να συνεννοηθώ στα μαγαζιά. Τα θυμόσασταν ακόμα τα ρώσικα? Ναι, γιατί δεν ήξερα γράμματα, δεν ήξερα τίποτα ρωσικά, γιατί ήρθα 5 χρονών. Αλλά να αγοράσω κάτι, να δώσω, να πάρω, να ζητήσω, μπορούσα. Γαλλικά γράφω, γαλλικά διαβάζω, γαλλικά δεν μπορώ να μιλήσω, γιατί δεν είχα μάθει να μιλάω. Ενώ ρωσικά ήρθαμε και μίλαγα. Και μάλιστα ήμουν και μικρό και γύριζα μέσα στο τελωνείο και φώναζα θέλω καπίκια, χατσού καπίκια, χατσού καπίκια, σημαίνει θέλω καπίκια, καπίκια, και μου έδωσε κάποια δική μας, ήρθε να μας προϋπαντήσει, να μας κάνει, και μου έδωσαν ένα 50 λεπτό. Αλλά εγώ το κοίταξα έτσι, αλλά εγώ δεν ήξερα ότι κάθε τόπος έχει λεπτά δικά του χωριστά. Και έτσι όπως το κρατούσα, της κάνω μία, το πετάω μία έτσι και της λέω ήταν η χαρόση, αυτό δεν είναι καλό. Κατάλαβε. Και ύστερα το θυμόμουν και λέω απαπά την πρόσβαλα τη γυναίκα, αλλά εγώ δεν ήξερα ότι κάθε τόπος έχει δικά του λεπτά, λέω. Εδώ στη Βόρεια Εύβοια πώς αποφασίσατε να έρθετε έτσι με τους γονείς σας? Λοιπόν, κοιτάξτε πώς ήρθαμε. Όταν ήρθαμε, κατά κάποιον τρόπο, μείναμε στην Αθήνα, ήρθαμε επί μεταξά. Το 38 ήρθαμε επί μεταξά. Η Ρωσία άρχισε να κυνηγάει τους Έλληνες, τους έστελνε στην Ταρσκένδη και στη Σιβηρία. Πολλές γυναίκες δικές μας ήρθαν με παιδιά, αλλά χωρίς σύζυγο. Οι σύζυγοι τους στείλαν Σιβηρία και πέθαναν, δεν τους είδανε καθόλου πια. Τα παιδιά εδώ μεγάλωσαν. Λοιπόν, αλλά ο πατέρας μου ήξερε τέλεια ρωσικά και ήξερε και γράμματα ρωσικά. Και ήξερε και γράμματα ελληνικά τέλεια. Λοιπόν, στο ξενοδοχείο που ήμασταν, πληρώνω μεταξάς. Μας είχε δώσει ένα επίδομα, μας έδινε εκείνα τα χρόνια, αλλά έπρεπε σε ένα ορισμένο διάστημα να φύγουμε. Εκεί έρχεται από τη Συνασό, υπήρχαν πολλά άδεια σπίτια. Γιατί όταν ήρθαν οι πρόσφυγες, οι Συνασίτες, δεν υπήρχε οικισμός. Αυτοί ήρθαν το 22. Ναι. Ο οικισμός χτίστηκε το 24-25. Λοιπόν, πήρανε, αλλά πολλοί αρρώστησαν, υπήρχε ελονοσία εδώ τότε. Ναι. Και φύγανε και αφήσαν άδεια τα σπίτια. Και ήρθε ένας Συνασίτης, ο Ρίζος ήρθε συγκεκριμένα, και βρήκε τον πατέρα μου. Και του λέει, αυτό και αυτό, υπάρχουν σπίτια άδεια, λέει, ελάτε, λέει, εσείς, λέει, πρόσφυγες, λέει, διαφορετικά θα έρθουν, λέει, ντόπιοι από τα χωριά. Ναι. Και ο πατέρας μου συνονοήθηκε με τους δικούς μας που είχαμε έρθει όλη η σειρά εκείνον το διάστημα, και ήρθαμε και μπήκαμε σε καθένας στα σπίτια που υπήρχαν άδεια, 2 δωμάτια ήταν. Εμείς ήμασταν 4 παιδιά, η γιαγιά μου 5, ο πατέρας μου, η μάνα μου 7. Ένας αδελφός μου γεννήθηκε εδώ το 43. Ο πατέρας μου όταν ήρθαμε ήταν περίπου 50 ετών. Ήταν μεγάλος. Ναι, οι άλλοι ήταν νέοι, οι άνθρωποι εργαζόταν, μπορούσαν, και ύστερα ο πατέρας μου και στη Ρωσία για εργάτης δεν ήτανε για να είναι, γιατί ήτανε, τον είχανε οι Ρώσοι διευθυντή σε καλχός. Ναι. Γιατί μετά η Ρωσία, ο πατέρας μου ήταν στη Ρωσία από την εποχή των τσάρων. Το 900 είχε πάει, γιατί ήταν ο παππούς μου πιο μπροστά εκεί ο πατέρας του και η γιαγιά τον πήρε και πήρε και την αδελφή του και πήγε στη Ρωσία για να μην πάνε και έρχονται στην Τραπεζούντα, ναι, γιατί ο παππούς πήγαινε και ερχότανε, ναι, και έμεινε εκεί. Λοιπόν, η Επανάσταση έγινε το 17, δηλαδή μέχρι το 17 ήταν οι τσάροι. Ναι. Η μάνα μου έζησε γενοκτονία, η οποία ήρθε το 17, πήγε ένας παππούς της να πάρει τον πατέρα της και τη μάνα της. Βρίσκει τη μάνα της άρρωστη κατάκητη, βρίσκει τη μάνα μου 5 χρονών, 6, δεν, ούτε είχε ηλικία. Να γυρίζει άδειο κορίτσι, ένα μικρό κορίτσι μέσα σε ένα χωριό, δεν υπήρχε και κόσμος, είχαν φύγει. Ναι. Και ο πατέρας της ήταν φευγάτος στο βουνό για να μην τον πάρουν οι Τούρκοι. Ναι. Τελικά κατεβαίνει ο πατέρας της, λέει στον πατέρα του πάρ' το κορίτσι και φύγε, άμα γίνει καλά λέει, η νύφη, λέει, θα έρθω κι εγώ. Έκτοτε η μάνα μου δεν είδε ούτε μάνα ούτε πατέρα. Ναι. Ο πατέρας τον σκότωσαν, η μάνα πέθανε και μεγάλωσε σε ένα θείο. Μικρή την παντρέψαν με τον πατέρα μου, έκανε 4 παιδιά και το 5ο το έκανε εδώ. Αλλά ήταν καλός, αλλά τότε οι γιαγιάδες πιο πολύ, η γιαγιά μας μεγάλωσε. Ναι, τότε τα παλιά τα χρόνια μόνο οι γιαγιάδες έτσι μεγάλωναν. Γιαγιά, και μάλιστα όταν γεννήθηκα εγώ και η μάνα μου δεν τα έκανε και συχνά τα παιδιά, δηλαδή η αδελφή μου και ο αδελφός μου ήταν μέσα σε 2 χρόνια. Εγώ γεννήθηκα 10 χρόνια μετά την αδελφή μου, 3ο παιδί. Μετά από μένα γεννήθηκε 4 χρόνια το άλλο παιδί, το αγόρι. Και ο αδελφός μου γεννήθηκε 12 χρόνια μετά από μένα, εδώ, στην Ελλάδα. Λοιπόν, ήρθαμε, πήγα σχολείο, λέει ο πατέρας μας πάει σχολείο να μάθει ρωσικά. Πήγα σχολείο, η αλήθεια είναι, έμαθα γρήγορα ελληνικά, γιατί μη είχαν βάλει, στα δικά μου χρόνια ήταν οι κοπέλες αυτές, αλλά ήταν ευτραφείς αυτές. Και εμένα με βάλανε στη μέση και ήμουν πάνε ένα πολύ λεπτό κορίτσι, γιατί έτρωγα λίγο, πάντα έτρωγα λίγο. Λοιπόν, έρχεται Ιούνιος και μας δίνανε ενδεικτικά. Κάνει ο δάσκαλος, ήταν ο Κυριαζόπουλος. Η Λίζα με το 10. Προημάστηκα και πήρα και 10, έμαθα ελληνικά. Η Πατούλα με το 5 και η Φήμα με το 5 χάρη της Λίζας. Δηλαδή έλεγα εγώ μάθημα και λέγανε και αυτές. Πώς αποφασίσατε έτσι να γίνετε ΜΕΑ? Να σας πω γιατί. Γιατί σαν πρόσφυγες και λεπτά ύστερα ήρθαν άσχημα χρόνια. Ναι. Ήρθε ο πόλεμος του 40. Τα χρήματα που ήρθαν από τη Ρωσία, ο πατέρας μου είχε χρήματα από τη Ρωσία. 200.000 ήρθαν. Γίναν ράλικα. Ναι. Δεν υπήρχαν, τα χρήματα καταστράφηκαν τότε. Λοιπόν, τι να έκανε, να γίνει οικοδομή δεν μπορούσε να εργαστεί γιατί ήταν και μεγάλος. Ήταν μεγάλος, ναι. Ήταν και μεγάλος. Όλοι οι άλλοι ήταν νέοι που ήρθανε. Λοιπόν, και το μόνο που πρόφτασε και πήρε μια αγελάδα με τα χρήματα αυτά και πήρε και ένα κραβάτι για την αδελφή μου που ήταν μεγάλη, σου λέει να της πάρω και ένα έπιπλο. Ναι. Αυτά πήρε από τα χρήματα που είχε, τίποτα άλλο δεν πήρε. Και με την αγελάδα όμως πούλαγε το γάλα και έβγαζε κάποια λεπτά παρά να πήγαινε σε οικοδομή, ναι, γιατί δεν μπορούσε να πάει, ναι, ναι, εκεί. Η μάνα μου και η αδελφή μου δούλευαν στα κτήματα. Πήγαν και τότε ήταν και η εποχή που οι Ριτσονέοι είχαν τα κτήματα εδώ, ναι, ναι, τις ελιές, τα πάντα τότε. Οι παλιοί τσιφλικάδες, ναι. Είχαν αυτά και πηγαίνανε αυτοί. Και μπορώ να πω ότι τα Σαββατοκύριακα και εγώ πήγαινα γυμνάσιο και πήγαινα το Σαββατοκύριακο και έπαιρνα χαρτζηλίκι από το διάλεγμα στις ελιές. Ναι, ναι, κατά κάποιο. Για να πάω να γίνω κάτι δασκάλα έπρεπε κάποιος να πληρώσει τη συντήρηση και το ενίκιο. Ναι. Γιατί έτσι δεν είναι. Πήγα ως ΜΕΑ, γιατί ως ΜΕΑ συντήρηση και διαμονή έδινε το μεευτήριο. Λοιπόν, και μας έκανε μαθήματα, αλλά συγχρόνως μας έλεγε ότι θα εργάζεστε και 8 ώρες ως νοσοκόμες. Ναι. Διότι τα μεευτήρια τότε δεν πλήρωναν προσωπικό αυτά. Ειδικό στο Έλενας. Πήγα στο Έλενας. Λοιπόν, με εξετάσεις πήγα, έδωσα εξετάσεις. Έμεινα 4 χρόνια και υποχρεωτική εξάσκηση εκεί έκανα. Ναι. Δεν με αφήσα να φύγω, έμεινα εκεί. Λοιπόν, 4 χρόνια όμως εργαζόμουν 11 μήνες, δηλαδή όπως ήταν οι εργάτριες. Ναι, ναι, ναι. Ένα μήνα μας έδιναν άδεια. Ναι, ναι. Αυτό ήτανε. Ναι. Γι' αυτό και πήγα και έγινα ΜΕΑ. Αρχικώς δεν ήθελα. Μάλιστα όταν μία που καθόταν μαζί μου στο σχολείο εκεί, είχε πει κάποτε «Εγώ θέλω να γίνω μαμή». Και έβαλα τα γέλια εγώ. Εγώ θέλω να γίνω δασκάλα, είπα. Τελικά έγινα εγώ, εκείνη παντρεύτηκε 15 ετών, δεν έγινε τίποτα, έκανε παιδιά, πέθανε και νέα. Δηλαδή η σειρά η δική μου όλοι έχουν πεθάνει. Και εγώ είμαι μόνο τώρα. Και μετά πώς αποφασίσατε και γυρίσατε πίσω εδώ στη Βόρεια Εύβοια? Λοιπόν, όταν γύρισα εδώ, κάπου έπρεπε να πάω, ή σε κλινική, ή σε νοσοκομείο ή οτιδήποτε. Τότε άρχισαν να γίνονται τα ιατρεία, ναι. Τα αγροτικά ιατρεία. Mm. Δηλαδή εγώ ήμουν από τις πρώτες που ήρθα στα αγροτικά ιατρεία. Το τελείωσα και η υποχρεωτική εξάσκηση το 57, το Νοέμβριο τελείωσα. Λοιπόν, ήρθα το 57 το Νοέμβριο. Για να είμαι ειλικρινής, είχα ζητήσει από τον πατέρα μου, λέω πατέρα, λέω, θέλω 1000 δραχμές, λέω, να πάρω τα εργαλεία μου, λέω, και να πάρω κάτι τι για μένα και αυτά, λέω, να πάρω τι. Μου λέει δεν έχω, λέει, κορίτσι μου, τα έδωσα, λέει, στην αδελφή σου, η οποία θα παντρευτεί, η οποία είχε και ένα τύχημα, αυτή παντρεύτηκε νέα, σκοτώσαν τον άντρα της, να, είχε ο πατέρας μου, είχανε η μάνα μου και αυτά, είχανε, σκοτώσαν τον άντρα της, πέθανε το παιδί της, το δεύτερο γάμο θα έκανε τότε. Λοιπόν, και ήρθα και πήγα στην Αγιάνα 3 μήνες, γιατί η ΜΕΑ είχε άδεια και ήσεως. Ναι. Έκανα εκεί 3 μήνες, 3 μήνες πήρα, κάμποσα λεπτά πήρα, τα πρώτα που πήρα. Με τα λεπτά εκείνα αγόρασα τη μεευτική, γιατί εγώ σπούδασα χωρίς να έχω δικό μου βιβλίο, γιατί έκανα 500 δραχμές η μεευτική. Ναι, ναι. Δεν είχα να πάρω. Λοιπόν, πήρα τη μεευτική, πήρα τη τζάντα για να κάνω τους στοκετούς και όλα αυτά. Έδωσα και πήρα και κάτι έδωσα στον πατέρα μου, ένα χαρτζιλίκι. Μια βοήθεια. Και πήρα και ένα παλτό δικό. Ναι. Και από εκεί μετά οι θέσεις μου ήταν οι Γούβες. Ήρθα το 58, τέλος Φεβρουαρίου, ήρθα στις Γούβες. Ιατρείο δεν υπήρχε. Εγώ ήρθα μόνο, ούτε γιατρός ακόμη, ούτε τίποτα. Εγώ μόνον ήρθα και φρόντισα. Εγώ έμεινα με ενίκιο σε κάποια γυναίκα εκεί, σε ένα σπίτι, και από εκεί κοίταξα να βρω το ιατρείο, να ανοίξουμε ιατρείο, να διορίσουν και γιατρό, να έρθει ο γιατρός. Ύστερα από 1 χρόνο ήρθε και μια πρακτική νοσοκόμα. Εκεί τέλος πάντων κάναμε το ιατρείο. Στο ιατρείο εκείνο άρχισα τους στοκετούς, όπου με καλούσαν πήγαινα. Και ήμουν τελείως μόνιμο. Φυσικά τότε ούτε γιατρός υπήρχε. Οι γιατροί που ήρθαν και έμειναν στα ιατρεία από μευτική δεν ξέραν τίποτα. Και μου το είχαν δηλώσει μέχρι και το τέλος που εργαζόμουν εδώ πριν φύγω. Ναι. Μη μας καλέσεις ό,τι και αν σου συμβεί. Ναι. Κοίταξε να τα βγάλεις πέρα μόνη σου ή στείλ τους πρώτα. Ναι. Να πάνε να γίνουν το και τι αλλού, λέει. Ναι. Μην τα αναλαμβάνεις, αν δεν μπορείς. Ναι. Ναι, αλλά εκείνα τα χρόνια δεν φεύγαν οι γυναίκες. Εκείνα τα χρόνια. Πρώτα δεν είχαν χρήματα να φύγουνε. Πώς να φύγουνε? Ένας στοκετός για να πας στην Αθήνα τότε στοίχιζε. Συντάξεις δεν παίρνανε. Έπρεπε να... Συντάξεις γίνανε 2-3 χρόνια αργότερα γίνανε οι συντάξεις. Λοιπόν, ύστερα πού να πάνε, είχαν και άλλα παιδιά, δεν ήταν εύκολο. Σου λέει ποιος θα πληρώνει ξενοδοχεία. Ναι, ναι. Δεν μπορούσαν να φύγουν. Άμα έλεγα σε κάποια που έπρεπε να φύγει, και εγώ δεν ξέρω τι λέει, είναι αδύνατο. Δεν γίνεται, λέει, αυτό το πράγμα. Αλλά εγώ όμως καλά μεγάλωσα και εδώ, στην επαρχία. Άρα ήμουν προσγειωμένη με την επαρχία. Ναι. Δηλαδή μπορούσα και περπατούσα. Ύστερα εδώ τότε δεν υπήρχαν ούτε ταξί σε κάθε τόπο όπως υπάρχει τώρα. Ένα ταξί θα βρίσκεσαι στα Λουτρά ή αν έβρισκες στο ξηροχώρι ένα σαράβαλο, ήταν αδύνατο να έρθει στα βουνά. Ναι. Δεν μπορούσε να έρθει εκεί. Με γαϊδούρια και με άλογα. Η αλήθεια είναι, καλά, ήξερα και από αυτά τα ζώα, ήξερα εγώ κατά κάποιον τρόπο. Θυμάμαι κάποτε ήρθε ένας και έφερε το άλογο να πάει να ξεκινήσει τη γυναίκα του και πήγε να με βοηθήσει. Ναι. Ήμαν και νέα, δίνω μία και αναβαίνω εγώ επάνω. Μα αυτή είναι μαθημένη, λέει, δεν έχει ανάγκη. Δεν μου λέτε πόσα παιδιά έχετε ξεκινήσει, έχετε κρατήσει αρχείο, μου έχετε πει. Έχω αρχίσει. Εγώ δικά μου παιδιά που έχω γραμμένα είναι περίπου 2.000. 2.000 παιδιά, Έχω ξεκινήσει 2.400. Ναι. Τα άλλα είναι νοσοκομεία και κέντρα υγείας. Δεν τα έχω γραμμένα. Να, ορίστε εδώ, κοιτάξτε. Τελείωσε αυτό. Όλο αυτό τελείωσε. Και είναι γραμμένα με ονόματα, με όλα. Αν μου πει κάποια, πολλές φορές, πες μου, λέω, πότε γεννήθηκε, θα σε βρω. Κατευθείαν, Ναι. Και είναι και αυτό. Δηλαδή τελείωσα το ένα και άρχισα και το άλλο. Το δεύτερο. Ναι, ορίστηκε το άλλο. Και το άλλο, να το, προχωρημένο σχεδόν, μέχρι... μέχρι τη μέση. Να το, μέχρι τότε, εδώ είναι, αυτό εδώ έμεινε. Από εδώ και πέρα έμεινε. Δεν μου λέτε, θυμάστε έτσι κάποια στιγμή να έχετε δυσκολέψει πάρα πολύ σε έναν τοκετό και να σας έχει στεναχωρήσει, ξέρω εγώ, είτε να έχει πεθάνει κανένα παιδάκι, μια δύσκολη στιγμή δικιά σας. Έχω περάσει πολλές δύσκολες στιγμές. Η τοκετή δεν είναι τόσο εύκολη. Γεγονός είναι ότι κατέληξαν καλά. Δεν έχασα γυναίκα. Αυτό είναι. Δυσκολίες είχα πολλές. Και νύχτες έτρεχα, πότε Χαλκίδα, ξεγέννησα δίδυμα στο δρόμο, στη Χαλκίδα για να πάω Χαλκίδα, δίδυμα, παιδιά, 2 αγόρια ξεγέννησα και δεν είχε μαζί της τίποτα και τα ρίχνα επάνω στο κάθισμα του αυτοκινήτου. Πήρε ένα ταξί για να πάει και ήρθαν και με πήραν από τις Γούβες να τις συνοδέψω. Είπα, λέω, ίσως είναι πρώτα, λέω, ίσως προλάβεις. Δεν ήτανε δική μου που παρακολουθούσα, ήρθε από την Ιστιαία, από το κέντρο υγείας. Και τελικά την ξεγέννησα στον δρόμο, 2 αγόρια. Ήταν δύσκολα. Με δρόμοι δεν υπήρχανε. Ξέρετε ότι επάνω για να πάω Αγδίνες, για να πάω στην Τσαπουρνιά, για να πάω στη Γερακιού μόνο με ζώα μπορούσα να πάω. Δεν υπήρχανε ούτε ταξί ούτε τίποτα. Με ένα χιόνι ήρθαν από τις Γούβες με άλογο και με πήραν 2. Πηγαίνοντας προς το Τσαπουρνιά να πάω να ξεκινήσω μία, να πάω, έπρεπε να περάσουμε μέσα από το ποτάμι. Περάσαμε μέσα από το ποτάμι, εγώ ήμουν στο άλογο. Ο ένας κράταγε το φανάρι και ο άλλος κράταγε το άλογο. Νύχτα ήταν. Νύχτα, ναι. Έφτασα ύστερα από 2 ώρες. Γιατί ο δρόμος ήταν στενός, ήταν δάσος, μέσα από το δάσος πηγαίναμε, δεν είχε γίνει ο δρόμος. Ναι. Αργότερα έγινε, Λοιπόν, έφτασα επάνω, δεν το κατάλαβα, φορούσα γαλότσες. Τότε δεν φορούσαν και παντελόνια, μια φούστα φόραγα και ένα παλτό πάνω μου. Κατέβηκα και δεν πρόσεξα, δεν το κατάλαβα. Είδα το τζάκι που έκαιγε και πάω και στέκομαι στο τζάκι. Όπως στεκόμουνε, το θυμάμαι, πέφτω κάτω και άρχιζα να κυλιέμαι κάτω στο χώμα που λέμε και τα πόδια μου, είχαν παγώσει τα πόδια μου, ακούω που λέω ο παππούς. Πάγωσε, λέει, πάγωσε το κορίτσι, πάγωσε, η μανέα τότε, πάγωσε. Τέλος πάντων την άλλη μέρα το πρωί την ξεγέννησα. Πέρασε μια μέρα, πέρασε δύο, ήθελα και να φύγω. Λέει, δεν βγαίνεις, λέει, χιόνια, λέει, δεν βγαίνεις πουθενά, λέει, τίποτα. Καλά, μετά ίζαν, είχαν κότες, αυγά, είχαν, εντάξει, εκείνα. Λέω, θα φύγουμε, δεν γίνεται, μου λέει ο παππούς. Δεν μου λες, μπορείς, λέει, να πας με τα πόδια, λέει, να πας στα Βασιλικά με τα πόδια, να σε πάει, λέει, ο άντρας στις κόρες του. Ναι. Λέω, θα πάω, λέω, τι θα κάνω. Βγάζει ο φουκαράς από ένα μπαούλο και είχε μέσα ένα παντελόνι δρύλ. Μου λέει, το έχω όταν πεθάνω να το βάλνε, λέει, φόρα το εσύ να πας κάτω, λέει, γιατί με στα χιόνια, λέει, δεν μπορείς να πας με φουστάνια, λέει, κατάλαβες. Και έτσι το φόρεσα πρώτη εγώ, πριν το φορέσει ο παππούς, και κατέβηκα με τον άντρα στα Βασιλικά και έμεινα και εκεί ένα βράδυ, ξεγέννησε μια άλλη εκεί. Και την άλλη μέρα το πρωί ήρθε λεωφορείο, γιατί από εκεί ήταν παιδινά κάπως, και έφτασα εγώ στις Γούβες που ήταν το ιατρείο. Ναι. Και με ζητούσαν, σου λέει, τόσες μέρες αυτό και αυτό, λέω, έχω πάθει. Τι θέλετε, λέω, τι να ζητήσετε, λέω. Αλλά άντεχα, είμαι νέα κοπέλα, άντεχα. Γιατί απόδειξη ως και τώρα ακόμη εγώ μόνη μου ζω και όλα τα κάνω μόνη μου. Άρα ακόμη αντέχω. Βέβαια όχι όπως άλλοτε, ναι, αλλά δεν χρειάζομαι βοηθό εκτός από τον κήπο. Κήπο μόνο βάζω. Στον κήπο βάζω άνθρωπο, δεν μπορώ. Τώρα αν ήσασταν πάλι νέα, τι δουλειά θα κάνατε? Δεν μετάνιωσα, κοιτάξτε, την ίδια δουλειά θα έκανα. Γιατί εγώ την αγαπώ τη δουλειά μου και τώρα ακόμη, τώρα δεν παίρνω και λεπτά. Αλλά πριν αυτά που έχω, εγώ δεν τα βρήκα από τα πατρικά, τίποτα δεν βρήκα, υποχρεώσεις βρήκα. Αυτά τα φτιάξα όλα με τη δουλειά. Και φυσικά, για να είμαι ειλικρινής, με ένα μισθό δεν τα κάνεις. Ειδικώς αν έβγαζα και αγόρια μου δίνανε όλοι. Αν έβγαζα κορίτσα, μου δίνανε όλοι. Και είχα μάθει, είχα συνηθίσει κι εγώ, όταν γεννιόταν κορίτσι δεν ήμουν η πρώτη που το έλεγε. Ενώ όταν ήταν αγόρι ήμαν η πρώτη που το έλεγε. Γιατί, παπά, λέω, γιατί, λέω, κι εγώ έγινα έτσι. Έτσι που λέμε κανένα μυστικό για τα νέα ζευγάρια, πώς θα κάνει αγόρι, πώς θα κάνει κορίτσι, ξέρετε, που λένε έτσι τα παλιά τα μυστικά. Ή δεν ισχύουν αυτά? Δεν ισχύουν αυτά, δεν ισχύουν, όχι. Κυρίως και η κληρονομικότητα παίζει ρόλο και τέλος πάντων, Τώρα καλά, τώρα εντάξει, τώρα κάνουν εξωσωματικές, κάνουν εκεί. Πρώτα εκείνα τα χρόνια, τώρα κάνουν και οι γρίες παιδιά. Ναι. Γι' αυτό σας λέω, τώρα κάνουν σε μεγάλη ηλικία παιδιά εκεί. Και τώρα ξέρουνε οι ίδιοι, κάνουν εξωσωματική και μπορεί να κάνεις μόνο αγόρια ή κορίτσια. Επιλέγεις και το φίλο τώρα. Ναι, γιατί μπορούνε τότε, όμως όχι, δεν γινόταν αυτό. Γι' αυτό τότε, ύστερα παντρευόταν μικρές οι γυναίκες τότε. Τότε μέχρι τα 30 είχαν κάνει τα παιδιά τους οι γυναίκες. Τώρα περιμένουν να δουλέψουν πρώτα και μετά τα παιδιά. Θα κάνε 40-45. Καλά είπε μια νοσοκόμα που είχα, κράτα η μία το είχε κάνει μεγάλη, γιατί κάτι είχε πάθει και έτυχε ξαφνικά χωρίς να το περιμένει να γίνει, να μείνει έγκυος. Και όταν το κράταγε δεν είχε κουράγιο και λέει, για δες εδώ, λέει, αυτή, λέει, κρατάει το παιδί σαν έναν προγόνι, λέει. Γιατί το λες αυτό, της λέω, αφού είναι δικό της το παιδί. Ναι, αλλά δεν έχει κουράγιο, λέει, να το κρατήσει. Δεν βλέπεις τις νέες, λέει, πώς τα κρατάνε.